Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Ένα μήνυμα το οποίο ήρθε από μια κυρία την οποία γνωρίζω και γνωρίζω και την ιστορία τη επειδή κάναμε θεραπεία παλιότερα μαζί. Ήταν θεραπευόμενη μου στο παρελθόν, η οποία μου στείλει ένα ιδιωτικό μήνυμα, προσωπικό μήνυμα, μετά από τα τελευταία βίντεο που έχουμε κάνει, τα βίντεο για τα απίτουρκα του χαλουμιού, τα πιτούρια του χαλουμιού, τους αυτοκλήτους συμβουλάτορες, τους ξερόλες που πετάγονται χωρίς να τους ζητηθεί και χωρίς να είναι η δουλειά τους και λένε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να λένε και δεν τους αφορά να λένε. Λοιπόν, μου γράφει φίλοι, φίλη. Έβλεπα τώρα ένα από τα τελευταία βίντεο και βομβαρδίζομαι με σκέψεις σχετικά με όλους τους ξερόλες. Επειδή δεν αφήνω σχόλια συνήθως στο κανάλι, θα σου γράψω δύο-τρία πράγματα και κάνε τα ό,τι θέλεις. Βλέποντας το βίντεο, θυμήθηκα πολλά πολλά χρόνια πριν κάτι που είχε κάνει η κουνιάδα μου. Η κουνιάδα της είναι η αδερφή των δρόστες. Ήταν τα παιδιά μου πολύ μικρά και πίστευα στον Άγιο Βασίλη και εμείς οι γονείς, καλός ή κακός, θέλαμε να τα αφήσουμε να το πιστεύουν. Οι ηλικίες τους ήταν 4-5 ετών. Αφήσαμε ένα απόγευμα τα παιδιά στην πεθερά μου και ήταν και η κουνιάδα μου εκεί. Και αποφάσισε να πει στα παιδιά ότι δεν υπάρχει ο Υιος Βασίλης και τα λοιπά και Οκ, okay, το ξεπεράσαμε, αλλά ένιωθα τόσο θυμό. Ένιωθα ότι δεν ήταν δική της απόφαση και τα λοιπά. Και τι έκανα, τίποτα. Να μην ενοχλήσω, να μην πληγώσω, να μην δημιουργήσω καυγάδες και τα λοιπά, δεν έκανα απολύτως τίποτα. Έχουν περάσει 15 χρόνια και η ίδια η κουνιάδα μου έχει κάνει τόσα που πλέον δεν έχουμε σχέσει με απόφαση του συζύγου μου και αδερφού τη. Όπω συμβαίνει σε όλες τις αγίε ελληνικέ οικογένειε. Αναρωτιέμαι όμω, εάν κάποιο τη απαντούσε από νωρί, μήπω θα είχαμε αποφύγει πολλά, γι' αυτό έβαλα στον τίτλο Τι θα γινόταν αν κάναμε shutdown και ο νωρί την κουνιάδα μου. Shutdown σημαίνει κλείνω κάτω. Αν τη στη λέγαμε, αν τη βάζαμε στη θέση τη, αν τη βάζαμε σε μια συνθήκη να κατανοήσει ότι δεν ήταν δική τη δουλειά να πει στα νύψια τη 4 και 5 ετών ότι δεν υπάρχει ο Ιωσή Βασίλη. Πραγματικά δεν ήταν δική τη δουλειά. Και δεν είχε κανένα δικαίωμα να το κάνει. Τώρα, αν μιλούσε με τη μαμά του, με τον μπαμπά του και αποφάσιζαν όλοι οι γονεί μαζί με τη θεία να το πούν, άλλου παπά Ευαγγέλιο. Αλλά τεράστια αυθαιρεσία και ξερολισμό. Έχουν περάσει 15 χρόνια και ήδη έχει κάνει τόσα που πλέον δεν έχουμε σχέσεις με απόφαση του συζύγου. Όπως συμβαίνει σε όλες τις Άγιες Ελληνικές Οικογένειες ή τις Αγίες Ελληνικές Οικογένειες. Αναρωτιέμαι όμως, εάν κάποιος της απαντούσε από νωρίς, αναρωτιέμαι όμως, εάν κάποιος της απαντούσε από νωρίς, μήπως θα είχαμε αποφύγει πολλά, μήπως θα ήταν καλύτερα και για εκείνη να τη βάζαμε στη θέση της. Επίσης ακούω όλα αυτά τα υπέροχα εντό εισαγωγικών σχόλια που κάνουν άνθρωποι σε κάποιους πόσο εύκολα προκαλούν πόνο. Εγώ, επειδή δεν το κάνω ποτέ, τουλάχιστον συνειδητά δεν το κάνω να λέω σχόλια που προκαλούν πόνο, έχω μείνει μόνη. Όχι μόνο εσύ, οι περισσότεροι άνθρωποι που ψυχοεκπαιδεύονται και ψυχοθεραπεύονται, μένουν μόνοι στο τέλος, από κακές παρέες. Δεν βρίσκω κάπου να ταιριάζω ή να αξίζει να συζητώ. Μέχρι να βρεις. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι να σε προσκαλέσω να έρθεις αν το θέλεις και αν έχεις χρόνο στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής. Δεν ξέρω αν το έχει προσέξει. Όπου κάνουμε μία συνάντηση μέσω Zoom, μία εβδομαδιαία συνάντηση κάθε Τετάρτη στις 9 με 11 το βράδυ. Απόψε έχουμε συνάντηση για παραδείγμα. Να έρθεις. Και εκεί θα βρεις κοπέλες με τις οποίες θα μπορείς να ταιριάξει και να έχεις ουσιαστικές συζητήσεις. Ε, τώρα, όσον αφορά στην κουνιάδα σου, όντω, εάν την έκανε shutdown κάποιο πιο νωρί, θα δημιουργούσε λιγότερα προβλήματα στην οικογένεια σας. Δεν νομίζω όμω και η ίδια να καταλάβαινε κάτι. Δυστυχώς οι άνθρωποι που είναι τοξικοί και ξερόλες, άμα του την πεις, σίγουρα θα τα βάλουν μαζί σου και θα σου πούνε ότι έχει εσύ το πρόβλημα και είσαι εσύ το θέμα. Όχι αυτή. Ε... ακούστε και λίγο μας τις μεγαλύτερες που είμαστε 40+. Plus. Ε, η είναι πιο μικροί από μένα. Και αυτές που είμαστε και 50+. Plus. Ακούστε και μας λίγο τις μεγαλύτερες και τους μεγαλύτερους οι οποίοι εκ των υστέρων έχουμε μετανιώσει για όλα όσα ανεχόμαστε επί δεκαετίε και επί σειρέ ετών, όχι επί σειρά ετών. Το συζητούσα με τον σύντροφο μου σήμερα το πόσο ανεκτικοί ήμασταν νεότεροι και ότι τώρα δεν δεχόμαστε να καθίσει μίγα πάνω στο σπαθί μα και το είδαμε ω κάτι πάρα πολύ θετικό. Και παρόλο που αυτό σε ξεφορτώνει από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ήταν στον κύκλο σου, δηλαδή γλιτώνεις από διάφορους ανθρώπους με τοξικά στυλ προσωπικότητας, αξίζει τον κόπο δηλαδή το έχω μείνει μόνος ή έχω μείνει μόνη, δεν είναι απαραίτητος κάτι αρνητικό όταν έχεις μείνει μόνος από ξερόλες, μόνος από πιτούρια του χαλουμιού, μόνος από τοξικούς. Τι λέτε εσείς, θα χαρώ να διαβάσω στα σχολεία της απόψης σας. Ένα σύντομο βίντεο έτσι εμβόλυμο. <Και>, και όπως βλέπετε επιτέλους έβαψα και το μαλλί. Ένα shout out όχι shut down, <laughs> στη Μαρέλα, τη γλυκύτερη κομμότρια της Λάρισα.